σήμερα βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά στην τοπική κοινότητα Αναργύρων για το θέμα της μετεγκατάστασης. Κάνε 16 συνελεύσεις, λαϊκές συνελεύσεις στο χωριό. Πριν μερικά χρόνια, στο χώρο αυτό, ήρθε ο πρώτος βουλευτής τότε και μας έλεγε: δεν περίμενα το μέγεθος του προβλήματος που έχουν οι ανάγκες. Ο δεύτερος μας έλεγε ότι αν εκλεγώ κυβερνητικός βουλευτής, και σας ομιλώ ως γιατρός και ως πολιτικός, και όχι ως πολιτικός, αν δεν γίνει μετεγκατάσταση των Αναργύρων, την επομένη θα παραιτηθώ. Σε πάρα πολλά χρόνια. Πλέον αρχίζει ο κόσμος να μην πιστεύει τι θα γίνει. Θα πρέψω πιο γρήγορα. Εν ολίγης, το 2010 έγινε νόμος του κράτους, που ο νόμος λέει ρητά ότι από την επομένη της ψήφισης του πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Περάσανε 4 χρόνια. Οι διαδικασίες δεν ξεκίνησαν. Ο φάκελος ολοκληρωμένος είναι στην ΤΕΗ και σήμερα με τους καλεσμένους μας που παρευρίσκονται εδώ θέλουμε ένα πράγμα. Σε λίγες μέρες είναι εκλογές. Αυτό το ζήσαμε σαν χωριό. Πάντα προεκλογικά έρχονταν οι κύριοι αυτοί με τον τρόπο τους, τους ψηφίσαμε, αποτέλεσμα μηδέν. Θέλουμε κύριοι, κύριε Περιφερειάρχα, βουλευτές, δημάρχους, πριν τις εκλογές, δηλαδή σε ένα χρονικό περιθώριο, γιατί τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει και ξέρουμε πού οδεύει η ΔΕΗ. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε λύσεις στο θέμα του χωριού. Όπως έπρεπε να είμαι και γι' αυτό είμαι παρόν εδώ πέρα στη Λαϊκή Συνέλευση του χωριού, που δικαίως εξέφερε στα παράπονα του Βασίλη ο Σιδηρόπουλος. Αλλά θέλω να θυμίσω κάποια πράγματα πολύ γρήγορα, ότι από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα είχα πει κάποια πράγματα που μπορεί να ακουγόταν δύσκολα στα αυτιά, αλλά ήταν αλήθειες. Ότι με λόγια και με υποσχέσεις δεν γίνεται τίποτα, φίλε Βασίλη, όπως υπήρχαν μέχρι τότε. Και ότι έπρεπε να πείσουμε γι' αυτό. Και όταν έλεγα να πείσουμε, μου λέγανε και οι συγχωριανοί εδώ πέρα και οι συμπολίτες μου λέγανε: α, δεν είσαι μαζί μας, είσαι με τη ΔΕΗ. Γιατί έλεγα ότι πρέπει να πείσουμε ποιος θέλει. Τελικά πείσαμε και τελικά έγινε νόμος του κράτους, αλλά δεν μπορεί να τα βάλουμε όλα σε ίδιο τσουβάλι, Βασίλη. Το ότι έγινε νόμος του κράτους και ότι πλέον έχει υποχρέωση αναγνωρισμένη και το κράτος, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών και η ΔΕΗ να πληρώσει και αυτή τη δουλειά, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς κάποιων ανθρώπων. Δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Από εκεί και έπειτα, επειδή και από τότε όντως κύλησε πολύ νερό. Αλλά αυτές οι διαδικασίες δεν γίνονται με κουμπάκι, θα σας τις εξηγήσει και ο διευθυντής της ΑΚΟ. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη και υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά θα επιμείνω εδώ ότι μην νομίζετε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι με το πάτημα ενός κουμπιού. Ή μην ακούτε παραμύθια κάποιοι που θέλουν να λένε ότι με το πάτημα ενός κουμπιού θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνονται έτσι. Πάλι μπορεί να μην ακούγομαι ευχάριστος, αλλά η δουλειά μου δεν είναι να είμαι ευχάριστος. Η δουλειά μου είναι να λέω την αλήθεια για να μπορούν να προχωράνε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να προχωράνε. Με αυτά που μπορούν να γίνουν και όχι με αυτά που θα θέλαμε. Μπορεί να θέλουμε πάρα πολλά, αλλά μην μπορούν να γίνουν όλα. Λειτουργεί για τα δικά της συμφέροντα. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Ποτέ δεν ήταν σύμμαχος της τοπικής κοινωνίας. Η ανάπτυξη της Ελλάδας αυτά τα χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και η υπόσταση της ΔΕΗ, οφείλεται εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Και σας τονίζω ακόμη με μια πολύ καθαρή κατάσταση. Έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την εφαρμογή του Συντάγματος και των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαναπόδοση των εδαφών. Και αυτό που θέλω να σας πω, μην μπει κανείς στο λάθος να πουλήσει και ένα τετραγωνικό γης στη ΔΕΗ
ή στα όποια ιδιωτικά συμφέροντα διεκδικούν να πάρουν τα κομμάτια της για να μας οδηγήσουν να γίνουμε κολίγοι σε μεγαλοτσιφλικάδες του μεσαίωνα. Είναι το κορυφαίο πολιτικό πρόβλημα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας σε όλη την Ελλάδα και κομβικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά σε όλα τα επίπεδα και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε να διαφυλάξουμε στοιχειώδεις δυνατότητες που έχουν οι συμπατριώτες μας σε άλλα σημεία και δεν μπορούν να διανοηθούν ότι αναπνέουν τα μωρά τους από τη μέρα που γεννιούνται την τέφρα και το θάνατο. Εγώ ζητώ συγγνώμη από τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου γιατί εδώ και 6 μήνες λέγαμε να βρεθούμε. Δεν βρισκόμασταν γιατί του έλεγα ότι να γίνει μια συνάντηση όταν έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε. Συνεπώς το αναβάλαμε, το ξέρουν και οι άνθρωποι που βρισκόμασταν μαζί και σήμερα πραγματικά είμαστε εδώ όλοι μαζί. Ενδείκνυται να πάνε οι κάτοικοι των Αναργύρων. Αυτή είναι η παρουσίαση του σχεδίου με την κατάσταση. Να πω τώρα το εξής. Τη συνάντηση που κάναμε, που ήταν και οι δήμαρχοι και η περιφέρεια, στην συνάντηση που κάναμε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον Ζερβό, είπαμε το εξής. Ότι επειδή οι κάτοικοι πιέζουν, και εγώ μάλιστα χρησιμοποίησα μια έκφραση λίγο τέτοια, ότι στην ουσία κρύβουμε, δηλαδή δεν θέλω λέω να πούμε κάτι το οποίο εσείς θα έπρεπε να πείτε ως ΔΕΗ, γιατί είναι στην ουσία εσείς συντονίσετε ως ΔΕΗ αυτή την προσπάθεια. Όμως δεν μπορούμε άλλο λέω να περιμένουμε, γιατί σε κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Μετά την αναλυτική ενημέρωση, καταρχήν καλημέρα σας, που έγινε για το θέμα της αντικατάστασης από την Άγχο, εγώ δεν έχω να προσθέσω πολλά. Απλώς ένα μεγάλο εγχείρημα όπως είναι αυτό της αντικατάστασης αποδεικνύεται ότι έχει πολλά επίπεδα και πολλούς εμπλεκόμενους φορείς μέχρι να τελικά πάρει την οριστική του μορφή και απόφαση. Είναι φυσικό να έχετε ενστάσεις όσον αφορά τους χρόνους που επιλέχτηκαν, τους χρόνους που χρειάστηκε ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο και θα πρέπει τώρα από εδώ και πέρα, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες ή εκλογικές σκοπιμότητες επίσης, να προχωρήσει η οριστική αντικατάσταση του οικισμού. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ σας συμπαραστεκόμαστε σε όλες τις φάσεις αυτής της ενέργειας και θα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ. Θέμα μετακατάστασης. Από την πρώτη στιγμή, εγώ είπα ότι πρέπει να σας κοιτάμε στα μάτια και να βλέπουμε την πραγματικότητα, το τι πρέπει να κάνουμε, διότι όσοι είναι πρόσφυγες έχουν βιώσει τον ξενιζωτό. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, σε καιρό ειρήνης, να διώκεστε βιώσεις για ποια ακόμη φορά είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ καθαροί. Είμαι υποχρεωμένος όμως, με πολύ σύντομα λόγια, να δούμε τι κάναμε. Κάναμε κάποιο λάθος για να μην το επαναλάβαμε. Όταν αναλάβαμε ως νέα δημοτική αρχή και μετά την έκδοση του ΦΕΚ ήρθε το τοπικό συμβούλιο με κάποιους συνδημότες σας να δούμε τι θα κάνουμε. Τους κατέθεσα μια συγκεκριμένη πρόταση. Το βασικό δηλαδή πρώτο βήμα ήταν πού θα πάτε. Γιατί όλα τα άλλα είναι μετέπειτα. Ήρθε λοιπόν η Επιτροπή και ανακοίνωσε ότι θέλετε να πάτε στην Νέα Ορδαία. Ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον τρόπο που ήρθε. Παρότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν αντίληση γιατί συμφωνούσα με την επιλογή τη δική σας, διότι δεν θεωρούσα ότι είχα το δικαίωμα να σταθώ εμπόδιο σε οποιαδήποτε επιλογή σας. Για οποιοδήποτε λόγο. Κατηγορήθηκα γι' αυτό. Λίγο με, δεν με βασιλετός τώρα με υπόψη. Όμως, επισήμανα και εδώ, σε αυτή την αίθουσα, διότι ο κύριος ο Βασίλης στην πρωτομονία του είπε 16 συνελεύσεις. Οι 13 γίνανε υπουργοί του. Η ηγεσία της προηγούμενης δίκης
ήταν μέρος ο κ. Σιδηρόπουλος. Άρα, στην πρώτη εδώ συνέλευση, σας είχα πει αυτά ακριβώς. Εμείς δεν θα σταθούμε πόδιο που θα πάτε σε ποια περιοχή. Όμως πρέπει να διερευνήσετε αν αυτό που επιλέξατε είναι υλοποιήσιμο και σε σύντομο χρόνο. Στη συνέχεια, στην πρώτη πρότασή μου, την οποία είχα καταθέσει και στον κύριο Ζερβό, έγινε μια συνάντηση τον Ιούνιο του 2012, παρουσία όλης της Επιτροπής, και η πρόταση αυτή που είχα κάνει τότε είχε γίνει αποδεχθεί. Να γίνει μια μικρή επιτροπή που να εκπροσωπείται από το Υπουργείο ΕΠΚΑ, από την ΔΕΗ και από τον Δήμο. Από ποιο Δήμο όμως, από τον Δήμο που θα σας υποδεχθεί. Για να μην λέω πολλά πράγματα για την οικονομία του χρόνου και να πούμε της ουσίας, κλείνοντας θέλω να σας πω ότι η απόφαση είναι δική σας και πρέπει να είναι σύντομη, γρήγορη, το πού θα πάτε για να ξέρετε πού θα πιέζετε. Άκουσα τώρα κουβέντες που ηχούν καλά στα αυτιά μας, αλλά θεωρώ είναι υποκριτικές. Σε ποιες 20 μέρες που είπε ο κύριος Σιδηρόπουλος να πάρει απόφαση. Αυτά είναι λόγια. Δεν είναι υλοποιήσιμα, δεν είναι εφικτά. Μην κοροϊδευόμαστε για να σας ικανοποιήσουμε. Α, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει σε 20 μέρες. Πιστεύει κανείς εδώ μέσα ότι σε 20 μέρες μπορεί να έχουμε αποτέλεσμα. Υπάρχει κανείς από εσάς που το πιστεύει. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε, πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια και να λέμε αλήθειες. Να λέμε αλήθειες πέρα από οποιαδήποτε σκοπικότητα. Το να ξεριζώνεται κάποιος από το σπίτι του είναι κάτι πολύ σοβαρό και δεν επιδέχεται ούτε κοροϊδία ούτε επίδοση. Καταλαβαίνετε κι εσείς, οι 30 μέρες είναι τα 4 χρόνια που περάσανε. Τα 30 χρόνια που περάσανε, γέρασε ο κόσμος. Ο πάτερ είναι εδώ και ξέρει πού οδηγεί τον κόσμο ο πάτερ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό μην το ξεχνάτε. Και τις διαδικασίες είστε υπεύθυνος εσείς να τις οδηγήσετε εκεί που πρέπει. Αναλογιστείτε τα 27 χρόνια τι κάνατε και ζητήστε ευθύνηση για τα 3. Συμμετέχω πρώτη φορά σε λαϊκή συνέλευση με τέτοιο θέμα. Πρέπει να πω όμως ότι το έχω παρακολουθήσει και έχω κατέβει και εγώ στην Αθήνα δύο φορές σε συναντήσεις που ήρθαν τόσο του Υπουργείου αλλά όσο και με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ και λίγο πολύ έχω καταλάβει το τι ακριβώς γίνεται. Σήμερα είμαι εδώ με χαρά για να ακούσω και την πλευρά που πραγματικά αφορά το θέμα καθ' ολοκληρία. Αυτό που έχω διαπιστώσει μέχρι τώρα, από αυτά που άκουσα, είναι ότι υπήρχαν πολλά εμπόδια στην αρχή και αυτό δεν το διαπιστώνουμε μόνο από τη μετεκατάσταση των αναργύρων, αλλά αν δούμε και δίπλα στο γειτονικό νομό, στην περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, και εκεί είναι 3-4 οικισμοί που περδεύονται και αυτοί πολλά χρόνια. Απαράδεκτο. Δεν μπορεί κανένας να μη συμφωνήσει ότι πραγματικά είναι απαράδεκτο ένα τέτοιο θέμα να καθυστερεί και 20 χρόνια. Όπως είναι η περίπτωση του Κομάνου, αν δεν κάνω λάθος. Άρα συμφωνούμε όλοι ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Υπάρχει μια αργοπορία, μεγάλη, φοβερή, και πρέπει να δούμε πού οφείλεται. Όλα τα άλλα είναι μέσα στο πρόβλημα αυτό. Το 2012, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που τότε συνεδρίασε στην Φλόρινα, όπου αυτά τα πράγματα ετέθηκαν. Τελικά εδέησε ο Δήμος Αμυνταίου, είπα ένα ανέκδοτο, αν θέλετε όπως θέλετε χαρακτηρίστητο, είναι σαν ο Δήμος, και το καταλαβαίνω, να αραβώνιασε μια κόρη του, αλλά επειδή την θέλει να την εργάζεται στα χωράφια όπως παλιότερα, δεν θέλει να πάει στο γαμπρό. Δεν θέλει να τη διώξει, το λέω με όλη τη χάρη, χωρίς να παρεξηγώ τίποτα άλλο. Η Συντονιστική Επιτροπή και κυρίως το Τοπικό Συμβούλιο και όλοι μαζί κάτοικοι κάναμε έναν αγώνα για να ετοιμάσουν και το επίπεδο και τα προβλήματα που υπάρχουν με το... Ότι ναι μεν τα όρια των Δήμων δεν αλλάζουν, αλλά ο οικισμός σαν νησίδα θα είναι οικισμός του Δήμου Αμυνταίου. Μια διευκρίνηση, έτσι, τα όρια δεν αλλάζουν, δηλαδή δεν προσαρτάται ένα κομμάτι του Δήμου να πει στο Δήμο, αλλά ο οικισμός είναι Δήμος Αμυνταίου, εξακολουθεί και θα είναι Δήμος Αμυνταίου. Να ξεκινήσω λίγο την τοποθέτηση των φορέων. Είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν έχω ευθύνη για την κατάσταση της καθυστέρησης, δεν μπορεί να γίνει σε 20 μέρες. Θα συμφωνούμε και εμείς με αυτό,
δεν είμαστε εδώ για να αποδώσουμε ευθύνες, θέλουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσει. Είπε ο κύριος Ηλιάδης ότι υπάρχει καθυστέρηση 20 χρόνια για τον δολοκόμενο κύριο Ηλιάδη. Εμάς η καθυστέρησή μας είναι κατά νου 25 χρόνια. Από το μικρό ρηχείο ακόμα έπρεπε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της μετεγκατάστασης. Έθελα να πω κάτι για τον κύριο Κωνσταντινίδη, αλλά έφυγε. Λέει δεν γίνονται διαδικασίες με το πάτημα ενός σκουπιού. Προέκυψαν λέει προβλήματα, δεν προχώρησε η πλημμυρίσια επιτροπή. Από τις συζητήσεις που κάναμε και τηλεφωνικά όταν είχαμε τα συμβούλια, μάλλον ο κ. Κωνσταντινίδης δεν ξέρει ποια ήταν η επιτροπή. Γιατί η επιτροπή αυτή την πλημμύρισε εδώ μας τα μπέρδεψε λίγο. Και δεν υπήρχε πίεση στην ΔΕΗ από μέρος του, πιστεύω εγώ. Μεγάλη, πόσο θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων, να πούμε εδώ για ποια ΔΕΗ μιλάμε. Για τη ΔΕΗ που μοιράζει τέφρα, που στέρεψε το κάμπο τον υδροφόρο ορίζοντα το δικό μας, που μοιράζει καρκίνο στην περιοχή και έχει γίνει ο μεγαλύτερος τσιγκλικάς αυτή τη στιγμή, με τη μικρή ΔΕΗ που πάει κιόλας να δημιουργήσει. Έτοιμη για τον ιδιώτη, πιστεύω και με αυτά που είπε και ο κύριος Αδαμίδης, εύχομαι να μην πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο ποτέ. Είμαι με τη σειρά με τον πατέρα Αντώνιο, κάτοικος εδώ πέρα από έναν γύρο, δεν γνωρίζω. Δεν μας είπατε κύριε... θα ξεκινήσουν τα έργα εντός του 14, γιατί έχουμε εκλογές. Με κάτι που ήταν προηγούμενοι. Θα ξεκινήσουν εντός του 14, γιατί αν ξεκινήσουν εντός του 14, θα πάμε για δεκαετία. Θα έρθουν οι εκλογές οι επόμενες, 2016 από ό,τι μας λέει ο Πρωθυπουργός. Θα ξαναπάμε το 2026. Αν πάμε το 2026, λοιπόν σας έχουμε καλό κουράγιο, αγαπητοί ελληνικοί. Αυτά τα λεπτά. Να σας καλωσορίσουμε στο χωριό μου όλους. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μου είπε η συντονιστική ότι θα κάνουμε αυτή την συγκέντρωση, είχα έναν προβληματισμό ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της συγκέντρωσης, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Το αν θα πάμε 19 χρόνια πίσω και ποιοι πάλεψαν για την μετεγκατάσταση κλπ. Αυτά τα ξέρουν οι κάτοικοι, δεν χρειάζεται να πούμε απολύτως τίποτα. Ο φίλος μου ο Μαραντίνης μοίραζε και οικόπεδα. Με τον τρόπο πώς θα πάρουν και οικόπεδα, καλά κάνει, δηλώνει ότι γίνεται μια προετοιμασία από την ΑΝΚΟ. Αν κατάλαβα καλά, αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις, γιατί δεν μπόρεσα να πάρω το προσχέδιο αυτό που έχετε μοιράσει. Δηλαδή, αν η αξία ας πούμε ενός οικοπαίδου που θα παρατηρηθεί στους αναγύρους έχει 30.000 ευρώ, εκεί που θα πάμε η ΔΕΗ λέει να πληρώσω το οικόπεδο 30, θα μου το πεις μετά. Τι βλέπουμε. Καταρχάς, όλοι ξέρουμε την στρατηγική της ΔΕΗ και του κράτους. Της ήρθε, πούμε, η λογική της Κοντοκόμης, του Κομμάνου, μεθοδεύει το ίδιο πράγμα στην Μαυροπηγή και ακολουθεί η ανάγκη. Δηλαδή τι κάνει εκεί, πηγαίνει ας πούμε στη Μαυροπηγή, στην αρχή απαλωτρίωσε 12 σπίτια. Μετά απαλωτρίωσε άλλα 26. Τώρα τους έβγαλε άλλα 72. Και αυτοί ερίζουν ακόμη σε τρεις ψηφοφορίες πού θα πάνε. Διότι είναι λογικό και εγώ έτσι θα έκανα, αν είμαι παλιωσάρι εκεί κάτω στον οικισμό που δεν μπορείς να κινηθείς από τον δόρυβο των μηχανημάτων, αν θα έρθει η ΔΕΗ και του πει πάρε τόσα και φύγε, θα σηκωθεί, θα φύγει. Αυτό με το δεν είναι η ΔΕΗ. Βέβαια πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και η συγκυρία είναι ακριβώς έτσι όπως την έχει περιγράψει ο φίλος μου Γιώργος ο Αμαλατίδης. Δηλαδή μια ΔΕΗ φτωχή και μια ΔΕΗ η οποία εδώ τα έχει κάνει όλα προς πώληση. Τώρα, δεν αγγίξαμε και δεν μπορέσαμε ακόμη να τροποποιήσουμε από το 2012 το νόμο 4061 του Σκανταλίδη που λέμε. Άρα και ένα ζητούμενο είναι αυτό. Και ένα επίσης πολύ σοβαρό είναι ότι εδώ και 25 μέρες, εγώ τις έχω καταγράψει, παρακαλάμε τον Ζεργό να κάνει συμβούλιο στη ΔΕΗ, να το περάσει από τη ΔΕΗ,
μετά από το ΔΕΗ να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και μετά από το Υπουργείο Οικονομικών να βγει φέρετρο. Πιστεύει κανένα σα ότι αυτό είναι θέμα ζερβού? Όχι. Είναι θέμα ΙΠΕΚΑ, δηλαδή Μανιάκη, Υπουργό Εκεί Ανάπτυξη, και βέβαια είναι θέμα Στουρνάρα. Ωραία. Καλά, αυτά όλα τα περιγράφουμε, τα λέμε. Η παρουσία εδώ των αρχόντων έχει το εξής νόημα. Να μας πείτε, κύριοι. Και δεν το βάζουμε προεκλογικά, γιατί το κάναμε και εδώ στις προηγούμενες ευρωεκλογές, δεν ψηφίσαμε κτλ. Ζητούμε όμως κάτι, όπου σας ομολογώ, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή εδώ μέσα από το χωριό. Ελάτε ένα βράδυ μόνο να περάσετε και θα αντιληφθείτε και θα καταλάβετε ότι κανένας νοήμο δεν θα μπορούσε να μείνει μέσα σε αυτό το χωριό. Δεν μπορείς. Δεν μιλώ μόνο για Θόρυβο κτλ. Εξάλλου, ο κ. Περιφερειάρχης ξέρει πολύ καλά, διότι κάθε φορά το μηχάνημα της ΔΕΗ, και ο Γιώργος καλύτερα από μένα, το μόνο χωριό που έχει πάντως στο κόκκινο είναι η Ανάγκη. Αλλά και αυτό δεν έχει νόημα στο φυλάδι. Θα σου πει η πολιτεία, εντάξει, σου ψήφισε την αντικατάσταση. Εμείς ζητούμε από εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, από τον Δήμαρχο, από τους βουλευτές, να μας πείτε. Πότε μπορούμε να κατέβουμε κάτω στην Αθήνα και να πούμε στον κύριο Υπουργό ότι ξέρεις τι, θέλουμε συμβούλιο και αυτό να περάσει. Και να πείτε να μας πείτε, ότι εμείς πήγαμε, παιδιά, ξέρουμε από αυτά, αλλά δώσε να δούμε τύχο. Και μετά το βάρος να πέσει πάνω σε αυτούς εδώ όλους. Δεν γίνονται τα προβλήματα συζητώντας μέσα στα καθενεία ή μέσα στις συγκεντρώσεις. Να μας δώσετε εσείς χρονικό περιθώριο και να μας πείτε. Κατεβήκαμε, θα κατεβούμε στις 28 Μαρτίου. Ελάτε και πέστε το αποτέλεσμα και κατεβάστε μας κάτω. Έχουμε για λίγο διάστημα ακόμα την δύναμη στα χέρια μας. Και με το επιχείρημα του ξεκινήματος της μικρή ΔΕΗ, που η θέση μου είναι να σβήσει όλη η Δυτική Μακεδονία, μέσα εκεί να βάλουμε και την μετεκατάσταση της Αττικής και των Αναργύρων. Εάν δεν τους τρίξουμε τα δόντια, θα είναι το μηχάνημα κάτω από τα πόδια μας και εμείς θα καθόμαστε εδώ, θα κάνουμε βουνά από την Τέφρα και δεν θα μιλάει κανένας και θα περιμένουμε πότε θα συγκεντρωθεί η Αθήνα που είναι 700 χιλιόμετρα μακριά από το πρόβλημα να μας δώσει λύση. Αυτό ζητούμε από εσάς και αυτό θέλουμε να μας πείτε. Για να έχει νόημα η σημερινή μας συγκέντρωση. Μετεκατάσταση, κύριε Περιφερειάρχη, τι σημαίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη πώς θα γίνει όταν θα γίνει μετεκαταστάσεις στον κλεισμό των τριών χωριών ή τεσσάρων όπως έχουμε εδώ στην περιφέρειά μας, της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί από ό,τι ξέρουμε, οι αριθμοί λένε 30% ανεργία έπρεπε στη Δυτική Μακεδονία. Και δεν στην Φλόρινα πολύ περισσότερο. Άρα πρέπει και εσείς όσο μπορείτε να πιέζετε για αυτό το θέμα των μετεκαταστάσεων όλων των οικισμών και περισσότερο των Αναργύρων και της Αττικής, γιατί από ό,τι ξέρετε εδώ εμείς υποφέρουμε και πεθαίνουμε καθημερινά. Θέλω δύο διευκρινήσεις από τον κύριο Αμανατίδη, δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Αμανατίδης, για τις αγορές του, όπως είπατε, των νέων οικοπαίδων. Είπατε ότι όσο θα έχει αξία που θα μας πληρώσει το σημερινό οικόπεδο που έχω εγώ εδώ, η ΔΕΗ, το ίδιο θα πληρώσουμε και εμείς εκεί για να έχουμε συμμετοχή στον κλήρο. Και ένα δεύτερο, κύριε Μανατίδη, η θέση του νέου οικισμού. Εδώ οι κάτοικοι, από ό,τι ξέρουμε, ψηφίσαμε τοποθεσία Εορδέας, Ολυμπιάδα Εορδέας. Και εσείς είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι θα ανήκουμε πάλι στο Δήμο Αμυτέλλων. Καλημέρα σας. Είμαι ο πρόεδρος του Σλόβου Ακριβής, περιβάλλοντος Ακριβής. Θέλω, βλέποντας όλον αυτόν τον κόσμο, καταλαβαίνοντας την αγωνία σας, γιατί η αγωνία δική σας είναι και δική μας, και αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση ότι έχετε 20 χρόνια, 25 χρόνια, γι' αυτό τον αγώνα τον οποίο δίνετε. Βέβαια, εμείς έχουμε λιγότερα χρόνια. Η αγωνία την οποία καταλαβαίνω ότι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο είναι ότι το αν θα γίνει η μετεγκατάσταση. Κακά τα ψέματα. Αυτό σας απασχολεί, αυτό απασχολεί και εμάς. Εάν πραγματικά εδώ που φτάσαμε, εάν θα γίνει η μετεγκατάσταση. Κυρία, απάντησε σήμερα. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
σε σχέση με αυτά που είπατε πάντα, να σας κάνω μία ερώτηση. Από τη στιγμή που θα σκεφτείτε, δεν είναι... Όχι, θα το έλεγα ότι από τη στιγμή που σκέφτετε με την Εκκλησιαστική Επιτροπή να βάψει την Εκκλησία, μέχρι να την βάψει, περνάνε 6 μήνες. Περνάνε 6 μήνες. Άρα, ανάλογα με το μέγεθος ενός έργου, είναι και εκείνοι οι χρόνοι οι οποίοι θα πρέπει να υπάρξουν, αρκεί να μην υπάρχει πισωγύρισμα σε αυτά που κάνουμε. Και δουλεύετε σε ψηλό γαζί. Πρωτού 2 χρόνια, 3 μάλλον, το Υπουργείο πίεζε ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Και εσείς βάλατε άλλα 2 χρόνια και αργήσαμε. Και για το οικόπεδο ήθελα να πω. Εμάς μας είχαν ενημερώσει ότι στα οικόπεδα θα είναι δώρα από το κράτος. Γιατί να πληρώσουμε τώρα? Αν είναι εμείς να πληρώσουμε, πάμε και χωθέρουμε. Και με το βλέπετε άλλο. Πέστε, ποια είναι τώρα, τι απόφαση πήρατε και ποιο είναι το συμπέρασμα. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι η λέξη με δουλεύαν είναι βαριά. Δεν νομίζω, εγώ δεν τη δέχομαι. Καθόλου, 20 χρόνια περιμένουμε. Εγώ δεν τη δέχομαι. Τώρα, να σας διαβάσω τι λένε. Να σας διαβάσω τι λένε. Εκλογών των άλλων, μέχρι να πεθάνει ο κόσμος. Για τον χρόνο αυτό είναι. Θα πεθάνει ο κόσμος και πολύ ωραία θα γίνει. Το θέμα είναι πού θα πάμε. Εδώ δεν πρέπει να σηκωθούμε. Μετά το πέρας του 18 μήνου που είπε ο κύριος Πατσίκας και θα έχω εγώ 100.000 στην τράπεζα και θα μου πει η ΔΕΗ σήκω και φύγε, θα αναγκαστώ, είναι το βούτυρο στο ψωμί των εργολάβων στην Πτολεμαΐδα, θα αναγκαστώ εγώ να φύγω να νοικιάσω στην Πτολεμαΐδα. Πού θα πάω, ή στο Αμύντιο. Γι' αυτό κάνουμε πολλές μασίρες. Θέλετε όλοι να πάτε κάπου μαζί. Εγώ λέω ότι εάν προηγηθεί η πληρωμή, τέρμα το χωριό. Γιατί αναγκαστικά ο κόσμος θα φάει τα χρήματα. Γι' αυτό κάνουμε τον εργολάβο. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Πώς είναι ο αγώνας. Άρα, εάν κάποιος πάρει πριν τα χρήματα, μπορεί να σηκωθεί και να φύγει. Αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Θα έρθει η ΔΕΗ και θα μας πει σηκωθείτε και φύγετε πριν γίνει το χωριό. Έχει το δικαίωμα, έτσι. Χωρίς να γίνει. Θα παγωθούν τα χρήματα. Αυτό κάνουμε τον εργολάβο. Και όσο λέμε για τα χρήματα, η ΔΕΗ 35 εκατομμύρια έδωσε στους αρχαιολόγους με αμφιβόλου ευρήματα ποιότητας ευρημάτων. 35 εκατομμύρια όσο στα στήχησε η μετεγκατάσταση των αναργύρων. Μία ακόμα γενική συνέλευση χωρίς να υπάρχει αυτό αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπει σε μία άλλη βάση η μετακατάσταση του χωριού και να δούμε πώς θα είναι αυτό το προθετικό αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους κατοίκους και να μην αλλάζουμε θέσεις ανάλογα με τις εποχές. Εγώ τα είχα δηλώσει αυτά όλα, είχα προβλέψει πιθανές πανελλοδίες ότι θα μας δημιουργήσει καθυστερήσεις. Πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος που χάθηκε ήταν πολύ σημαντικός, θα μπορούσαμε να κάνουμε ουσιαστικά βήματα. Και αν ακόμη καθυστερήσουμε να επιλέξουμε τον χρόνο και πάμε σε διεκδικήσεις που αμφισβητούνται από τη δικαιοσύνη, θεωρώ ότι θα καθυστερήσουμε. Και οι παραχωρήσεις ιδιοκτησιών από άλλους δήμους ή από άλλους πρώην νομούς, πιστεύω ότι θα μπουν σε μια διαδικασία δικαστικών προσφυγών και θα καθυστερούμε ακόμα περισσότερο. Η λύση είναι μία. Ή επιλέγουμε ένα μέρος το οποίο μπορούμε να το αποκτήσουμε άμεσα και εκεί επάνω να δομήσουμε το νέο χωριό. Σε διαφορετική περίπτωση πραγματικά θα γίνουν, πιστεύω, και άλλες γενικές συνελεύσεις. Μία είναι η λύση, να βρούμε που λέμε το χώρο, το οικόπεδο και εκεί πάνω να χτίσουμε το νέο οικισμό. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Είχα μία ακόμα στη Λαϊκή Συνέλευση Ανεργείων για το πολύ καυτό θέμα της μετεγκατάστασης. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ανάργυροι και οι ακρινοί αποτελεί την κορονίδα της καταστροφής που βιώνουμε ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε ξεκάθαρη θέση να αγωνιστούμε με κάθε τρόπο
για να πετύχουμε τα στοιχειώδη, το δικαίωμα δηλαδή στην επιβίωση, στο να υπάρχει ένα στοιχειωδώς αποδεκτό περιβάλλον, γιατί σήμερα είναι απολύτως κατεστραμμένο, και να υπάρχει και μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα. Έχουμε συνείδηση των δυσκολιών και συνεχών εχθρικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε βάρος της κοινωνίας μας. Είμαστε μια γροθιά και αισιοδοξώ ότι με επιμονή, στόχευση, τεκμηρίωση, αγώνα και θετική προσέγγιση μπορούμε, και είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε νικητές στο να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και η κοινωνία σύντομα να γευθεί ένα νέο ανθρώπινο οικισμό.